Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αμέσως τώρα ξεκινάει η βραδινή ενημέρωσή σας από το Δελτίο Ειδήσεων του Top Channel στα χέρια του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου. Βρίσκεται πλέον το ζήτημα με τα δύο τελικά πορίσματα για τη συγχώνευση ΤΕΗ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ένα ζήτημα που κυριαρχεί στην τοπική επικαιρότητα, τις εξελίξεις του οποίου θα σχολιάσουμε αμέσως τώρα με τον Ζήση Πιτιάβα. Καλησπέρα, Ζήση. Μπαρούτι είναι υπουργός, σύμφωνα με το ίσως που ξεκίνησε αυτή την ιστορία με τα ψηφίσματα. Πώς να μην είναι, θα έλεγα εγώ. Από ό,τι φαίνεται. Η ακαδημαϊκή κοινότητα της Δυτικής Μακεδονίας δεν μας τα λέει πολύ καλά τα πράγματα. Ή δεν τα λέει τόσο καλά στον Υπουργό, αν θες. Από το αυτή και στον Υπουργό τώρα, όπως φαίνεται. Αν θέλουμε να έχουμε αύριο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και να μην ένα σχέδιο Αθηνά έρθει και μας πει χαίρετε, το ξαναεπαναλαμβάνουμε πολλές φορές στις μέρες, πρέπει να συνοηθούμε. Και από ό,τι βλέπω, τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Και όταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ δικαίως σε ένα σημείο λέγανε ότι μόνο το Υπουργείο δεν φταίει. Μάλλον δικαιώνονται. Μάλλον λέω έτσι. Θα δούμε πού θα πάει. Το Υπουργείο λέει ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η ιστορία, να τους καλέσει και τους δύο κάτω. Δεν ξέρουμε πότε, ώστε να συνοηθούν. Υποθέτω σύντομα πάντως. Υποθέτουμε σύντομα. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι τα 25 τμήματα που και οι δύο έχουν προτείνει είναι υπερδιπλάσια. Τουλάχιστον τα μισά, λέει το Υπουργείο. Τουλάχιστον τα μισά. Άρα μιλάμε για εκείνον τον περιβόητο αριθμό 12, 13, 14 που κάποιος. Σάπα τα χαμόγελα δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία. Ναι. Είπα και εγώ χτες ότι αν αυτό είναι το πανεπιστήμιο μας αύριο, να μια ισχυρό πανεπιστήμιο. Αλλά δεν ξέραμε μάλλον και τι ήθελε το Υπουργείο. Μάλλον είναι αυτό που είπε εσύ χθες, ότι χρειαζόμαστε τόσα τμήματα. Τελικά το Υπουργείο μάλλον κρίνει ότι δεν χρειαζόμαστε τόσα τμήματα. Να δούμε τι θα γίνει αποδεκτό από όλο αυτό. Φαντάζομαι πάμε σε αυτή την ιστορία, λέμε εμείς 25. Άντε να γίνουν 20, άντε να γίνουν 15. Ναι, από την άλλη, υπάρχει όμως μια χαόδης διαφορά. Δηλαδή το 25 πολλά. Που λένε και οι δύο πλευρές, ΤΕΙΑΗ, σε σχέση με το 10-12, είναι το μισός αριθμός. Δηλαδή η τομή θα είναι 16-17 ναι, ή θα είναι 13-12. Πολύ σωστό. Για να δούμε λοιπόν πόσα θα είναι. Γιατί εδώ τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε και να ψηλιαζόμαστε πάλι σε αυτό που είχε πει ο κ. Γκανάτσιος για το πόσα τμήματα θα σου δώσουμε. Τώρα αρχίζουν οι πολιτικές παρεμβάσεις. Πολιτικές παρεμβάσεις. Θα κερδίσουμε ακόμα ένα. Και προεκλογική περίοδο. Και προεκλογική περίοδο. Πολύ σωστά. Σήμερα ο κ. Δημητριάδης θα κληθεί να απαντήσει. Τη Δευτέρα εδώ δεν ξέρω αν πρέπει να το αποκαλύψουμε. Θα έχουμε μια άλλη ωραία κουβέντα. Εσύ εδώ, ο κ. Τουρλιδάκης, ο κ. Γκανάτσιος και ο κ. Μουμουλίδης. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και αυτή. Να δούμε τώρα πόσο και οι πολιτικοί παράγοντες της περιοχής θα έχουν λόγο. Αλλά θα μου πεις, δεν γίνεται πανεπιστήμιο με τους πολιτικούς παράγοντες της περιοχής. Οι οποίοι σήμερα βγαίνουν και δείχνουν κάποιους αόριστα. Και η κυρία Τελεγιορίδου χτες. Και ο κ. Μουλίδης σήμερα. Ας πούνε όμως. Ας πούμε και ονόματα. Ότι φταίνε αυτοί. Ο κ. Μουλίδης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Ναι, αλλά χωρίς ονόματα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, φωτογραφίζει τον κ. Γκανάτσιο. Λογικά. Έτσι, αλλά θα πει τις πιο σημαντικές πτυχές αυτή τη ανακοίνωση. Με την ίδια λογική ο κ. Γκανάτσιο φωτογράφησε τον κ. Μουλίδη προχτές. Ναι. Να μην αρχίσουμε εμείς να κάνουμε σενάρια. Ο κ. Μουλίδης πάντως κάνει μια παρέμβαση ηχηρή. Ηχηρή παρέμβαση που λέει ότι σκόπιμα καθυστερούν κάποιοι τη συγχώνευση για να μην γίνει αυτή η ενοποίηση. Θεωρεί ότι κάποιοι χάνουν τις θέσεις τους. Προφανώς. Ναι, γιατί από ότι. Θεωρεί ότι αυτή είναι η αιτία που κολλησιεργούν σύμφωνα πάντα με τον κ. Μουλίδη. Το διευκρινίζουμε. Από ό,τι αποδεικνύεται από την αντιπαράθεση των δύο πορισμάτων και είπαμε και εμείς εδώ χτες, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο πώς παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο τη νέα διοίκηση και πώς το ΤΕΙ. Επίσης, εδώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί ασχολείται πολύ ο κ. Μουλίδης, ο κ. Μητριάδης θα τα πει εδώ. Mm-hmm. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη θέση του κ. Θεοφύλακτου, τη θέση του κ. Τζιμάνη και τη θέση του κ. Κασαπίδη. Ναι, ο κ. Θεοφύλακτος ο οποίος έχει δύο ιδιότητες. Πλέον καλός ή κακός, ναι. Είναι και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, δεν παραιτείται. Είναι και υποψήφιος Περιφερειάρχης. Επειδή... Και φυσικά και του κ. Καρπίδη. Έτσι. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε, επειδή είπε για τον κ. Κασαπίδη, ο κ. Κασαπίδης ερωτήθηκε από τον συνάδελφο Αντώνη Παναγά στην Καστοριά. Σε μια συνέντευξη εκεί στο Όρθιο. Και είπε μια γενικότητα βέβαια ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ακαδημαϊκή κοινότητα. Εντάξει, ήταν γενικό το θέμα. Για να αφορά τώρα από το πολέμο. Εντάξει, γιατί προφανώς δεν θα έμπαινε σε μια διαδικασία όχι Καστοριά 5, όχι Κοζάνη 15. Και καλώς... Ναι, κατά τη διάρκεια όμως αυτών των μηνών θα κληθεί να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα ο κ. Κασαπίδης. Παραδέχεται ο κ. Κασαπίδης ότι εν καιρό θα πρέπει να αρχίσει να προσαρμόζεται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Θα λέει σιγά σιγά εξειδικευμένα τη θέση του και πρέπει να το κάνει. Είπε για τον κ. Τζιμάνη και τον κ. Θεοφύλακτο. Ο κ. Τζιμάνη δεν τοποθετήθηκε. Ο κ. Θεοφύλακτο ασχολείται με το πόρισμα τη Επιτροπή του Κελπνό. Εντάξει, έχουμε σοβαρότερα ζητήματα προφανώς από το Πανεπιστήμιο. Και ο κύριος Μπιάλας να βγει. Ο κύριος Μπιάλας δεν τον άκουσα να τοποθετείτε. Ούτε τη Φλόρινα είχαμε κάποια τοποθέτηση. Στην Καστοριά βλέπω. Γιατί τη Φλόρινα θεωρεί αυτόν και
Εντάξει, ότι είναι μάλλον ικανοποιημένα από αυτά τα τμήματα. Αν δηλαδή στην πρόταση των 25. Ναι, αν είναι στα 25 τα 7. Αυτά είναι στη Φλόρινα, μια χαρά. Για τη Φλόρινα. Και ο κ. Χαρυπίδης, πολύ σωστά το είπε, πρέπει να τοποθετηθεί και δεν ξέρω αν θα πάμε και σε μια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και για αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό. Γιατί τη Δευτέρα ήρθε. Ακρινή, πότε έχουμε Δευτέρα. Τη Δευτέρα στι 4. Ακρινή Βαλτόνερα ανάργυρη. Ναι, ακρινή Βαλτόνερα ανάργυρη. Και δεν ξέρω τώρα αν θα μπλέξουμε. Πάντως, όσο το καθυστερούμε, όσο το συζητάμε στα δελτία ειδήσεων, όσο μαλώνουν εδώ τα δύο ιδρύματα, η πολιτική μεταξύ του, πολύ καλά πάμε για να μην προλάβουμε το μηχανογραφικό με ένα νέο πανεπιστήμιο και του χρόνου. Γαβρόγλου θα λέτε και θα κλαίτε, τι να πω, δεν ξέρω. Ας πάνε στον κύριο Γαβρόγλου να λύσουν το θέμα. Είναι ένα θέμα που θα έχει εξελίξει τις επόμενες ημέρες. Πάντως, τα πνεύματα έχουν οξυνθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα της περιοχής και ανάμεσα στους φοιτητές, έτσι, οι οποίοι του Πανεπιστημίου τουλάχιστον προς το παρόν είναι στα κάγκελα, ναι. Ας το πούμε φοιτητικά. Από ό,τι καταλαβαίνω στην Πολυτεχνική Σχολή, το πρόβλημα είναι αυτό που λέγαμε χτες, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς που είναι η διαφορά. Τα ποια τμήματα του ΤΕΗ ενδεχομένως εντάσσονται μέσα στις σχολές, στα νέα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, εκεί γίνεται λίγο το πέρδεμα. Εντάξει, είναι σύνθετη διαδικασία. Σύνθετη διαδικασία. Εντάξει, τώρα, και έχουν έφεκα και ήθελαν επιχειρήματα. Εδώ, πολύ σωστά. Το πούμε αυτό έτσι τώρα. Με τα δικαιώματα των σχολών. Ειδικά αυτή η ιστορία με τους μηχανικούς κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Τώρα δεν έχει να κάνει πολύ μόνο σωστά. Με το δικό μας χώρο εδώ στην Δυτική Μακεδονία. ΤΕΜ και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, είναι αυτή η ιστορία. Οκ. Πάντως να πούμε για να το κλείνουμε. Τέλη Ιουνίου, από ό,τι λέγεται, είχε σταλεί το πόρισμα του κυρίου Τουρλιδάκη, Πανεπιστήμιο Αττικής Μακεδονίας, και αρχές Ιουλίου ο κ. Γκανάτσιος πήγε και έστειλε ένα άλλο πόρισμα. Έχω να σημειώσω ότι σήμερα έχουμε αρχές Νοεμβρίου. Αρχές Νοεμβρίου, σωστά. Και να πούμε ότι όλος παραδόξως και τα δύο πορίσματα έχουν όλα τα ονόματα της Επιτροπής. Και τα δύο πορίσματα. Τώρα, εδώ. Πολύ θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον κύριο Γαβρόγλου τι ακριβώς συνέβη. Ναι, σωστό. Έτσι. Και γιατί τώρα ο κ. Γαβρόγλου του καλεί. Αυτό το πρόβλημα δεν το είχε δει. Τώρα επειδή πήρε δημοσιότητα, όμως προσπαθούσε παρασκηνιακά να το επιλύσει. Σωστό γι' αυτό. Υποθέσεις κάνω, έτσι. Αλλά φτάσαμε Νοέμβριο. Ναι, υποθέσεις κάνω. Όπως είπε, σωστά. Και όπως είπε ο κύριος Μουγουλίδης, σωστά, αν δεν τελειώσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα χαθεί η περισσότερη ημερομηνία για τα μηχανογραφικά. Άρα ναι, είναι SOS αυτή η ανάγκη επίλυσης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί. Άμεσα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, δεν είμαστε υπουργοί. Ας το λύσει ο κύριος Γαβρόγλου. Μην ξυπνήσουμε καμιά μέρα και δούμε τη βίαιη συγχώνευση με ό,τι θέλει το Υπουργείο. Έτσι. Υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα. Ναι, ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι ένα απευκταίο σενάριο. Εμείς να περάσουμε στο επόμενο θέμα, να δούμε τι δήλωσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης σήμερα στην Καστοριά για την παρουσία του νυνα Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, του κ. Σωτήρα Δαμόπουλου, στην εκδήλωση παρουσίασης του λογότυπου και του ονόματος του συνδυασμού του κ. Καρυπίδη. Να θυμίσουμε ότι δύο άντρες είναι και κουμπάρια. Ας δούμε τι απάντησε στην σχετική ερώτηση που το έγινε από συνάδελφο της Καστοριάς. Όταν γράφει, λέω από τον κύριο Κασαπίδη που γράφει και στο Facebook, ναι, αυτό ναι, το λέμε. Πλέον. Ναι, τουλάχιστον όταν βάζει κεφαλαία γράμματα, ναι, να μην βάζει τόνους. Να μην βάζει τόνους. Αυτό με τα κεφαλαία δεν ξέρω ποιος το κάνει. Αυτό αν το κάνει συνεργάτης του, κάποιος συγγενής. Νομίζω προς το παρόν το χειρίζεται ο ίδιος. Έτσι. Ναι, γενικώς προσοχή στο Facebook, στο Twitter, πολύ. Από εδώ και πέρα, στην προεκλογική περίοδο, σε όλους. Έτσι. Και ακόμη και σε αυτούς που κάνουν like, ένα απλό like. Ειδικά αν είσαι υποψήφιος περιφερειάρχης, έχουμε εδώ στη Δυτική Μακεδονία,
Έχουμε παρελθόν με το Facebook. Έχει καεί ο Θόδωρος Καρακλής με το Facebook, έτσι. Έχει καεί από τη μία, μια του βγήκε. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα έλεγε κανείς ίσως τον ωφέλησε. Τον ωφέλησε, μάλλον. Σωστό. Ο κ. Κασαπίδης κλήθηκε να απαντήσει για την παρουσία Αδαμόπουλου. Αυτό που συζητάμε όλοι στο πολιτικό παρασκήνιο χθες. Είπε ότι είναι τιμή για μένα που ο κ. Αδαμόπουλος, που έχει και μια θέση, ήταν εκεί για να ακούσει αυτά που είχα να πω εγώ στην πρώτη μου εκδήλωση. Όσοι έχουν ανησυχίες, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουν, είπε ο κύριος Κασαπίδης, και μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες με εμάς, μπορούν να είναι σε αυτόν τον αγώνα. Δεν το πήγε παραπάνω τώρα, αν θα είναι υποψήφιος κλπ. Προφανώς. Ο κύριος Κασαπίδης πάντως και σε αυτή τη συνέντευξη προσπάθησε να μην πει ούτε μία φορά τη λέξη Νέα Δημοκρατία. Άρα συνειδητά είναι στρατηγική αποφυγή αναφορά στις λέξεις. Ξεκάθαρα. Θα πω κάτι που συζητήθηκε. Και έξω. Θα βόλευε τον κύριο Κασαπίδη να υπήρχε ένα χρήσμα κάπου αλλού, σε έναν άλλο Νέο Δημοκράτη, και αυτό να φανόταν ανεξάρτητο. Θα τον βόλευε πάρα πολύ. Είναι ένα ακραίο σενάριο. Ρωτήθηκε άλλωστε από τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Μπαραρά και από το δίκτυο της Καστοριάς για το αν θα έχει άτομα από άλλους χώρους του ψηφοδέλτιο, και είπε ότι αυτό που με έκανε να κατέλθω ως περιφερειάρχης υποψήφιος είναι η αγάπη, λέει, που ένιωσα από όλους τους χώρους, ανεξαρτήτως κομματικής πλειοψηφίας. Από όλους τους δυτικού Μακεδονίας. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Κασαπίδης. Αυτό με έψει. Κοιτάξτε τώρα να δεις, όπως έχουμε πει πολλές φορές, όσο και να προσπαθεί να αποποιηθεί το μανδύα της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, είναι ένας υποψήφιος που έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ακόμα. Το θέμα είναι ότι αν γίνει περιφερειάρχης ο κύριος Κασαπίδης και αν είναι κυβέρνηση ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να μην συμπορεύονται, να μην είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης εδώ. Εκτός και αν η κυβέρνηση κάνει θετικά. Έχει τα θετικά και τα αρνητικά του αυτό. Ναι, εκτός λέω και αν η κυβέρνηση κάνει θετικά. Δηλαδή και όταν είναι να πάει απέναντι, να πάει απέναντι. Αυτό θέλω να πω. Προσωπικά το έχει αποδείξει πάντως ότι έχει πάει απέναντι. Πολλές φορές. Το λέει κιόλας. Το λέει κιόλας. Στη συνέντευξή του αυτή που είναι μεγάλη. Αλλά τώρα να λέει ο Γιώργος Κασαπίδης ότι δεν είμαι Νέα Δημοκρατική, είμαι ανεξάρτητος, πιο εύκολα θα βγω να πω εγώ ότι είμαι ΠΑΟΚ. Προσπαθεί να δείξει το ακομμάτιστο του συνδυασμού. Θα φανεί και τα πρόσωπα που θα. Που θα βάλει στο ψηφοδέλτιο. Όπερ, δεν δείξει. Ναι. Το γραφείο του κ. Κασαπίδη κατακλείζεται καθημερινώς από αιτήματα ανθρώπων ναι. που θέλουν να είναι. Για να είναι υποψήφιοι. Ναι. Είναι νωρίς όμως. Και το λέει και ο ίδιος. Ψάχνει. Και αυτό που ξέρω εγώ ότι ψάχνει ο κ. Κασαπίδης είναι νέα, άφθαρτα πρόσωπα, ενδεχομένως και πρόσωπα που δεν έχουν. Έχουμε 7 μήνες ακόμα. Ναι, που δεν έχουν ξαναασκήσει διοίκηση, αν θέλεις, ή δεν έχουν φανεί τόσο πολύ. Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα. Σίγουρα. Δηλαδή εντάξει, okay, να δείξουμε νέα πρόσωπα, αλλά το θέμα είναι να έχουν και την ικανότητα διοίκησης. Σωστή παρατήρηση. Λέει λοιπόν ο κ. Κασαπίδης ότι στόχος μου είναι να κινητοποιήσω και ανθρώπους που είναι ικανότατοι, αλλά είχαν απέχθεια προς την πολιτική. Έτσι. Και αυτό είναι δεδομένο, λέει. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει ο κ. Κασαπίδης, ποια θα είναι η εικόνα του συνδυασμού του. Πάντως το πάρτι που γίνεται κυρίως στη Νέα Δημοκρατία για αυτούς που θέλουν να είναι υποψήφιοι είναι μεγάλο. Και δεν ξέρω τι θα γίνει όταν αρχίζουν τα κοψίματα. Να πούμε ότι ο κύριος Αδαμόπουλος σχολίασε το θόρυβο που έγινε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα στο Kozan.gr. Δεν ξεκαθαρίζει το τι θα πράξει. Ακριβώς. Λέει πάντως ότι θα μιλήσω με τον κύριο Καρυπίδη, θα δω, θα κάνω. Το σημαντικό είναι ότι αν είμαι υποψήφιος με τον κύριο Κασαπίδη, τέλος πάντων, θα παραιτηθώ. Εάν το πράξει, έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα το δούμε. Θα παραιτηθούν κι άλλοι από τον κύριο Καρυπίδη που έχουν θέσεις. Και λένε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καρυπίδης. Αν νόμιζα να είναι στον κύριο Μανδράκο, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν τίθεται απέναντι του Θόδωρο Καρυπίδη. Ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Συμβολικό. Χθες αργά το βράδυ και σήμερα είχαμε τις κρίσεις στην ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Μάλλον για σφαγή γίνεται λόγος, οι οποίες έκτακτες κρίσεις επηρέασαν πάρα πολύ την περιοχή μας. Μάλλον δεν της πήγε καλά η Κοζάνη της κυρίας Παπακώστα. Γύρισε και άρχισε να τσακώνεται από την κυρία Γεροβασίλη. Από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, έφτασε και ένα βήμα πριν την παρέτηση και την έσωσε ο Πάνος Καμένος, αυτή την συγκλονιστική παρέτηση για αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι θα λέει Κοζάνη, ας πούμε, και θα σκέφτεται άλλα. Λέσε. Και ο Μακώστα, δεν ξέρω. Επειδή έγινε ακριβώς μετά την επίσκεψή της στην Κοζάνη. Πάντως, πιθανόν αυτό να υπήρχε ως συζήτηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τις προηγούμενες μέρες, απλά δεν είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο. Μάλλον υπήρχε και, yeah. υπήρχε και έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας από την αρχή, όταν ανακοινώθηκε η διενέργεια των έκτακτων κρίσεων. Mm-hmm. Σήμερα εκδόθηκε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Ναι. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε νέο αστυνομικό, γενικό αστυνομικό περιφερειακό διευθυντή, ο κ. Αθανάσιος Μαντζούκας, από ό,τι ξέρω
και βλέπω παντού, είχε πολύ θετικά σχόλια. 9 μήνες δεν έκανε δημόσιες σχέσεις όπως άλλη προκατοχή του, έκανε εξαιρετική δουλειά. Έτσι ακριβώς. Δεν απασχόλησε, νομίζω, μέσα ενημέρωσης, δεν επιδίωκε. Και γενικώς δεν επιδίωκε την προβολή. Δεν επιδίωκε την προβολή. Ένας άνθρωπος που έκανε δουλειά του σωστά. Ο κύριος Δημήτρης Σιωρέντας είναι ο νέος γενικός αστυνομικός περιφερειακός διευθυντής. Κατάγεται από την Άρτα ή από την Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα ήταν αστυνομικός διευθυντής. Άρα. Θυμίζω ότι. Από εκεί κατάγεται κιόλας, δεν το ξέρω. Άρα δεν ξέρω που κατάγεται. Εκείνη η περιοχή είναι τη κυρία Γεροβασίλη, έτσι. Την κυρία Γεροβασίλη, νομίζω, κατάγεται εκεί. Από την. Θεσπρωτεία, νομίζω. Θεσπρωτεία. Ναι. Νομίζω Θεσπρωτεία Πρέβεζα, ένα από τα δύο. Ήταν και υποψήφια περιφερειακή Υπήρου, θυμίζω την προηγούμενη φορά. Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Επίσης, πολύ σημαντική αποστρατεία ενός εξαιρέτου αξιωματικού. Πασίγνωστο εδώ στην περιοχή του κύριου Ευθύμου Αμαραντίδη, ήταν βοηθός του κύριου Ματζούκα. Ναι. Και αυτός εξαίρετος. Ήταν μια, να το πούμε, έκπληξη τέλος πάντων, ναι. Νομίζω προσωπικά τουλάχιστον ότι ήταν από τους αξιωματικούς που είχαν να προσφέρουν. Και ειδικά στην Καστοριά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά τον προηγούμενο χρόνο. Έτσι, στην Καστοριά, που θυμίζουμε ότι είναι ένας νομός που έχει ιδιαίτερα προβλήματα με τα ναρκωτικά, με την εισβολή μεταναστών, παράνομων μεταναστών. Ήταν ο καλύτερος αστυνομικός διευθυντής εκεί στην Καστοριά. Εντάξει, εδώ ήταν βοηθός, δεν είχε πιο συγκεκριμένα καθήκοντα αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι ένα θέμα που συζητείται πάρα πολύ. Και να δούμε. Να πούμε πίσω ότι ο Χαράλαμπος το Χάρης παραμένει αστυνομικός διευθυντής, δεν προήχθη σε ταξίαρχο. Θα περίμενε κανένας, ίσως. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί να παίζεται. Να υποθέσουμε ότι οι επόμενες κρίσεις θα είναι τακτικές τώρα, το Μάρτιο. Όχι Μάρτιο, ούτε Ιανουάριο, Φλεβάρι τώρα. Παλαιότερα γινόταν Μάρτιο. Τώρα με αυτή την αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση και την ενέργεια και έκτακτον, δεν ξέρω πώς θα αλλάξουν και οι τακτικές δηλαδή. Σωστό. Να πούμε αυτό που λέμε στο ποδόσφαιρο, είναι υπηρεσιακή δηλαδή. Υπηρεσιακός προπονητής που λέγαμε. Δεν φαντάζομαι, δηλαδή, να έρθει ένας άνθρωπος δηλαδή, να αναλάβει για τρεις μήνες. Αυτό ακριβώς. Και μετά ξανά. Εκτός αν συνεχίσει. Ανεξάρτητα από τα πρόσωπα, δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Ναι. Τον κύριο Σκοτάκη δεν τον ξέρουμε. Δεν τον ξέρουμε. Τον άνθρωπο, καλώς να έρθει. Ελπίζουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία όπως είχαμε τα τελευταία χρόνια με όλους τους γενικούς και με όλους τους αστυνομικούς διευθυντές και με τον κύριο Θογάρη, μια εξαιρετική συνεργασία και οι δημοσιογράφοι. Αλλά εντάξει. Τρεις μήνες. Μέχρι να μάθει με ποιους συνεργάζεται. Άντε γεια. Εντάξει, δεν ξέρω πώς λειτουργούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχει ένα ενδιαφέρον ο κ. Παναγιώτης Ζοβάρας. Μέχρι πρότινος, 9 μήνες πριν ήταν γενικός Δυτικής Μακεδονίας, παρέμεινε και σε αυτές τις κρίσεις στην Αθήνα. Ορίστε. Να κλείσουμε τα θέματα του σχολιασμού με την επίσκεψη της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτή Καστοριάς, φυσικά της κυρίας Ολυμπίας Τελογερίδου, η οποία βρέθηκε σήμερα το πρωί στο τρίτο Fair Shopping Festival στην Καστοριά. Ας δούμε τη δήλωση μαζί φυσικά με τον πρόεδρο του Προφήτη Ηλία, του Συνδέσμου Γνωπιών, τον κύριο Κορετζίδη. Όπως γνωρίζετε όλοι, το συγκεκριμένο εντυπωσιακό γεγονός, το τρίτο Fair Shopping Festival, γίνεται και πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είναι κάτι που θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για μια ακόμη φορά για την υποστήριξη αυτή. Γνωρίζουμε βέβαια και την άριστη συνεργασία. Όλοι γνωρίζουν την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ως Σύνδεσμος Γνωπιών Καστοριάς και από την θέση που είχε η κυρία Τελογερίδου ως βουλευτής του νομού, αλλά και βέβαια και τώρα ως Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα συνεχίσουμε την επίσκεψη στα αξιακά περίπτερα, θα γίνει απαραίτητη ξενάγηση και οι συνομιλίες βέβαια με τους συναδέλφους γνωπιούς, εκθέτες, οι οποίοι και θα εκθέσουν τους προβληματισμούς άλλο έχουν στην Υφυπουργό. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε σήμερα εδώ και για την συνεργασία που είχαμε με τα αυτοκράτη. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να συγχαρώ το Σύνδεσμο Γνωπιών Προφήτης Ηλίας και τον πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Κορετζίδη για αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη έκθεση, το τρίτο Festival, το οποίο τίνει να γίνει θεσμός. Είναι μια έκθεση που προβάλλει και το τοπικό προϊόν και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής μας, αλλά και την πόλη της Καστοριάς. Θέλω να πιστεύω ότι η κρίση που περνάει η Γούνα αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο τρόπο από τους οργανωμένους φορείς. Εμείς από την πλευρά της κυβέρνησης προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην αντιμετωπίζεται
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων που, όπως καταλαβαίνετε, σχετίζονται με την διεθνή κρίση της Ρουμάς και κυρίως με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Πράγματι, το τρίτο Fair Festival είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε πράγματι μια πολύ καλή συνεργασία με το Σύνδεσμο που είχε και σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη επιτυχία της νομιμοποίησης αδειοδότησης αυτού του εκθεσιακού κέντρου. Θέλω να πιστεύω ότι ο κλάδος ενωμένος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που υπάρχουν και τα προβλήματα που υπάρχουν και να ευχηθώ σε όλους τους εκθέτες καλή επιτυχία. Ήδη έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχει μια σημαντική επισκεψιμότητα από εμπόρους. Εύχομαι αυτό να εκφραστεί στην πράξη με παραγγελίες και να δείξει αυτό το τρίτο Fair Festival ότι μπορεί οι δράσεις των συλλόγων να αποτελέσουν το έναρσμα για την επανεκκίνηση του κλάδου της Γούνας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της περιοχής. Καλή επιτυχία σε όλους. Μάλιστα. Η κυρία Τελεγιορίδου, η οποία και Καστοριανή και το τρίτο Fair Shopping Festival που βρίσκεται σε εξέλιξη τελική υπό την αιγίδα του Υπουργείου. Καλά πηγαίνουν τα πράγματα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καλά με βάση το τι συμβαίνει. Ναι, έτσι. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Κορεντζίδης έχει κάνει μια σημαντική δουλειά τα τελευταία δύο χρόνια στον Σύνδεσμο Γνωπιών. Έχει αναστήσει ουσιαστικά μια κατάσταση εκεί. Προσπαθούν να αναστήσουν την ιστορία της Γούνας εκεί, να την κρατήσουν ζωντανή, αν θες να ξαναμπεί, να γίνει οικονομικό, να στηριχθούν οικονομικά πάνω στη Γούνα. Θα δούμε τι θα γίνει, έχουν και τα προβλήματά τους σαφέστατα. Ας τώρα με την κυρία Υπουργό, που είναι και συντοπίτησά τους, ας λύσουν κάποια προβλήματα. Γιατί όχι. Πάντως ο κ. Κορετζίδης μπορεί να λύνει τα προβλήματα αύριο των Γνωπιών ως δήμαρχος Καστοριά. Γιατί από ό,τι ακούγεται θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Καλά, όλα δείχνουν ότι θα είναι και μάλιστα αρχίζει και στελεχώνει και το συνδυασμό του. Ναι. Και με ονόματα και νέο δημοτικό συμβούλιο. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Είναι πάντως ένα από τα ισχυρά ονόματα που ακούγονται στην Καστοριά, βεβαίως σε αναμονή του τι θα κάνει ο σημερινός δήμαρχος. Και όχι ναι, φυσικά. Απλά περιμένουμε όλοι τον σημερινό δήμαρχο. Δεν θα διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη, αν και νομίζω πως κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι προσωπικά υποψηφίος. Τουλάχιστον θεωρώ ότι έχει πάρει την απόφασή του. Έτσι. Τώρα ας μην το πούμε ακόμη εδώ. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Είναι επί του πιεστήριου, όπως λέγαμε στις εφημερίδες. Στο τέταρτο ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη αντίδραση των εκεί μαθητών που είναι ενήλικοι στα ΕΠΑΛ, περισσότεροι. Όχι ενήλικοι. Στο Εσπερινό. Είναι άνω των 15 ετών. Μισό λεπτό. Ποιοι φοιτούν. Ναι, ποιοι φοιτούν. Είναι ενήλικοι αρκετά. Είναι επειδή είναι Εσπερινό. Επειδή είναι Εσπερινό, γι' αυτό είναι αρκετοί. Αρκετοί είναι και ενήλικοι. Από ό,τι μου λένε ενήλικοι κατά κύριο. Είναι και ενήλικοι αρκετοί οι μαθητές στο τέταρτο Εσπερινό ΕΠΑΛ, προφανώς. Είναι παιδιά που το πρωί ενδεχομένως εργάζονται και το βράδυ πηγαίνουν για να πάρουν το πολιτήριό τους. Εκεί λοιπόν υπήρχε απόφαση για την υποδοχή, για τη δομή υποδοχής των μεταναστών από την ΑΝΗ, που είναι στη δομή της ΑΝΗς. Τον άλλο των 15 ετών. Έτσι, αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στο γυμνάσιο της ΑΝΗς που λέγαμε. Μιλάμε για πόσα άτομα ζήσει, θυμάσαι. Νομίζω 30, είναι 24 άτομα. 24 άτομα. Αν θυμάμαι καλά. Νομίζω για 24 άτομα. Εκεί φαινόταν τόσο διάστημα ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είχα ξανακούσει καμία αντίδραση. Δεν είχε γίνει το παραμικρό και πίστευαν και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι αυτό θα λειτουργήσει και θα είναι έτοιμο. Τώρα λοιπόν, με αυτή την εξέλιξη, μαθαίνουμε ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Λοιπόν, το ρεπορτάζ μου στέλνει συνεχώς τώρα, αυτή την ώρα. Οι μαθητές του 4ου Εσπερινού, 4ου ΕΠΑΛ Κοζάνης, απειλούν με κατάληψη. Ζήτησαν γενική συνέλευση, αλλά η διεύθυνση τους ενημέρωσε ότι αυτό πρέπει να γίνει μόνο μετά τις ώρες, άρα μετά τις 9.30 το βράδυ. Αντιδρούν στην έλευση των μεταναστών. Δεν επιτρέπεται, τους είπαν, ώρες προσφύγων και ο διευθυντής ανέφερε πως δεν θα το δεχτεί δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση. Προφανώς ο κ. Κωνσταντόπουλος βλέπω μάλλον θα έχει έναν ακόμη μεγάλο πονοκέφαλο. Δημιουργείται μεγάλο άμεσο τώρα εδώ. Οι πρόεδροι των τμήματων συμφωνούν ότι αν η γενική συνέλευση γίνει σε ώρες με μικρή συμμετοχή, θα απέχουν και λένε ότι με ενημέρωση θα πρέπει να γίνει παρουσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερων μαθητών. Για άμεση μεταφορά, για άμεση λειτουργία αυτής της δομής τις επόμενες μέρες. Ναι. Είναι η ενημέρωση που έχουν οι μαθητές, οι οποίοι θέλουν πρώτα ενημέρωση για το τι ακριβώς θα συμβεί. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, εδώ βλέπουμε
Να έχουμε θέμα. Γιατί θυμίζω ότι αυτή η δομή υποδοχής μεταναστών, νομίζω λέγεται, δεν λειτουργεί σε άλλες ώρες. Λειτουργεί τις ίδιες ώρες με τη λειτουργία του εσπέρινου ΕΠΑΛ. Δεν θα είναι όπως στο γυμνάσιο της Αιανής που θα τελείωνε το διδακτορικό ωράριο στις 2, ξέρω εγώ, τι ώρα τελειώνει στο γυμνάσιο και στις 2.30 θα ξεκινούσαν τα μαθήματα στους μετανάστες. Εδώ θα πήγαν μαζί, παράλληλα, τις ίδιες ώρες, στον ίδιο χώρο. Προφανώς δεν έχουν ενημερωθεί, δεν ξέρω τι, αλλά ποτέ δεν είχαμε ακούσει αντιδράσεις μέχρι στιγμής. Πήγε κάποιος από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση τη Δευτεροβάθμια να τους ενημερώσει. Καλό ερώτημα αυτό. Ή από τη δομή, πώς λέγεται η δομή, εδώ υπάρχει. Ήταν ο κύριος που είχε έρθει. Που είχε πάει στη συνέλευση που είχε πάει. Ο κύριος Καλόγυρος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκπαίδευσης μεταναστών. Πήγε τις προηγούμενες μέρες να ενημερώσει εκεί τα παιδιά, να τους εξηγήσει τι και πώς μαζί με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Νομίζω ότι δεν ξέρω. Ή κάποιον από τη δομή. Τουλάχιστον δημόσια δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Διότι μάλλον δεν υπήρχαν αντιδράσεις ποτέ. Στην Αιανία, ας πούμε, πήγε επειδή υπήρχαν αντιδράσεις. Και πήγε σε εκείνη την περιβόητη συνέλευση ενημέρωση των γονέων, τέλος πάντων των κατοίκων της Αιανής, που το Top Channel είχε καλύψει ολόκληρη. Μάλιστα. Μου λένε ότι τελευταία εξέλιξη, οι μαθητές απαιτούν να γίνει γενική συνέλευση τη Δευτέρα, αλλιώς θα κλείσουν το σχολείο. Ωραία. Βλέπω τον κύριο Κωνσταντόπουλο πάλι στο τέλος του ΠΑΛ, με την κυρία Πάτσιου που είναι υπεύθυνη. Είναι θέμα που τώρα γίνεται, έτσι να το πούμε αυτό. Το Top Channel. Είναι μέσα στο δελτίο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να έχουμε και περισσότερη ενημέρωση. Να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο, δεν ξέρω με ποιον, να μας πει τι γίνεται ακριβώς. Μάλιστα. Το βράδυ, καλή εκπομπή. Τι θα πρωτορωτήσει, δεν ξέρω το Λαντέμα Μητριάδη. Πολλά θέματα. Πάρα πολλά ζητήματα. Σαφέστατα. Δεν ξέρω πάλι αρκετά. Από τι να ξεκινήσουμε, μάλλον από τις εικόνες του Πανεπιστημίου. Μάλλον αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αυτό είχαμε άλλωστε και εμείς στο δελτίο. Εντάξει, έχει μετά, αλλά. Έχει πολλά. Μπορεί να διατυπώνουν ερωτήματα και τηλεθεατές. Φυσικά. Αυτό, έτσι, φυσικά. Καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας. Εμείς να συνεχίσουμε τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Τα εγγένεια της ανακαινισμένης και εξυγχρονισμένης μονάδας τεχνητού νεφρού πραγματοποιήθηκαν χθες στο Γενικό Νοσοκομείο των Γρεβενών. Ο αγιασμός και τα εγγένεια της ανακαινισμένης και εξυγχρονισμένης μονάδας τεχνητού νεφρού πραγματοποιήθηκαν χθες στο Νοσοκομείο Γρεβενών. Ο εξυγχρονισμός της μονάδας έγινε μετά από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα. Ειδικότερα αγοράστηκαν και παραδόθηκαν στο νοσοκομείο 7 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, ένας ηλεκτροκαρδιογράφος, ένας απεινιδωτής, μια φορητή συσκευή υπερήχου και μια πολυθρόνα αιμοκάθαρσης. Η ανακαίνιση της μονάδας έγινε εν μέρη κατόπι δωρεάς του Συλλόγου Υπηρωτών Ομού Γρεβενών και από ιδίους πόρους του νοσοκομείου. Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και του Υπουργείου Υγείας και περιλαμβάνει αντίστοιχες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Η μονάδα τεχνητού νεφρού σήμερα εξυπηρετεί περισσότερους από 40 ασθενείς σε τακτική βάση, αριθμός ο οποίος αυξάνεται κατά πολύ στα διαστήματα αυξημένης επισκεψιμότητας της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε κάθε έτοιμα ασθενούς. Είμαστε εδώ σήμερα με αφορμή την ολοκλήρωση της δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς τη μονάδα μας με τη μεσολάβηση του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών Ελπίδα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, το σύνολο των αιμοκαθαρωμένων ασθενών της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ολόκληρος ο πληθυσμός του νομού μας και των όμορων νομών που εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο μας και δυνητικά μπορεί να χρειαστούν τις υπηρεσίες της μονάδας μας, όλοι μας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που με την ευγενική και γενναιόδορη προσφορά του άλλαξε με πολύ θεαματικό τρόπο την καθημερινότητα και την προοπτική της μονάδας. Μέρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή εκδήλωση και να εκφράσουμε την χαρά και την ικανοποίησή μας για την ολοκλήρωση της δουλειάς. Ήταν πολύ σημαντική η οπτική των ασθενών μέσα από αυτά που είπε, όπως και του προσωπικού μέσω της κυρίας Βελίδου και γι' αυτό και κάναμε αυτή τη δωρεά και γι' αυτό και είμαστε εδώ σήμερα. Η συγκεκριμένη δωρεά εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 και αν δεν κάνω λάθος, τα μηχανήματα παραδόθηκαν και ξεκίνησε η λειτουργία τον Μάρτιο του 2018. Άρα είναι ήδη αρκετούς μήνες σε λειτουργία, το οποίο είναι και σημαντικό γιατί βλέπει κανείς το αποτέλεσμα της δωρεάς. Ο τομέας της υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Ιδρύματος από το 1996 έως σήμερα και η αλήθεια είναι πως έχουμε εστιάσει σε αυτό το τομέα το τελευταίο καιρό ακόμα περισσότερο και έχουμε πραγματοποιήσει δωρές ύψους άνω των 110 εκατομμυρίων στο τομέα της υγείας στην Ελλάδα. Πρέπει να συγχαρούμε την διοίκηση του νοσοκομείου, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προσωπικά την κυρία Αυδελίδου για την κινητοποίηση που έγινε ώστε να
να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια, η πρότασή της από το Ίδρυμα Νιάρχος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Νιάρχος. Νομίζω ότι αξίζει δημόσια οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να το λένε και να επικροτούμε τέτοιες πρωτοβουλίες που βοηθάνε τον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα, γιατί τη μονάδα μαζί με την κυρία Αβδελίδου, η οποία είναι πρωτοπόρος στη μονάδα, όταν έρθει στο νοσοκομείο, την κυρία Αβδελίδου την γνωρίζω σαν ειδικευόμενη και συνεχίσαμε για πάρα πολλά χρόνια συνάδελφοι, δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί. Κύριε, ευχαριστώ στο Ίδρυμα Νιάρχος και συγχαρητήρια για αυτή την ενέργεια. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε και συνέχεια, γιατί είμαστε ένας τόπος φτωχός, αλλά φιλόξενος και αξίζουμε την προσοχή σας. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Φλόρινας επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Νικόλαος Εξαδάκτυλος. Εκεί συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΕΒΕΣΑ, Βάσα Παλίδη, και μέλη της διοίκησης και συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στην εξωστρέφεια και στη δικτύωση των επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Φλόρινας επισκέφθηκε χθες το πρωί ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Νικόλαος Εξαδάκτυλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο Σάβα Σαπαλίδη και μέλη της διοίκησης. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στην εξωστρέφεια και δικτύωση των επιχειρήσεων. Ο κύριος Εξαδάκτυλος τοποθετήθηκε στη συγκεκριμένη θέση πριν από 3 εβδομάδες και η επίσκεψή του στη Φλόρινα είναι η πρώτη επίσημη που πραγματοποιεί. Ο κύριος Σαπαλίδης από την πλευρά του αναφέρθηκε εκτενώς στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, αλλά και στις μέχρι τώρα δράσεις του επιμελητηρίου και στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και στην προβολή των τοπικών προϊόντων. Το δικό μας προϊόν και θα απευθυνόμαστε στην παιδεία, επισκεπτόμαστε τα σχολεία εδώ και 5 χρόνια, μιλάμε για την τοπική κατανομική συνείδηση, για το επιχειρήσιο, μάλιστα μας εμπιστεύεται και ευχαριστούμε πολύ και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε περάσει τις εξετάσεις. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μάθημα στα σχολεία. Τα παιδιά δείχνουν ενθουσιασμένα βλέποντας τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μιας περιοχής και επιλέγοντας, αν θέλετε καλύτερα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τον οποίο το δείχνουμε και εμείς, στη μεταποίηση, στην ανάδειξη των σημείων αναφοράς. Γιατί η Φλόρινα, μην ξεχνάμε, είστε σε μια περιοχή η οποία είναι το 2008 κρίθηκε ένας από τους καλύτερους αεροτουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης. Το Μελτίο την πρώτη στιγμή, εδώ και 6 χρόνια, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλει να δώσει τον αεροτουριστικό χαρακτήρα που αξίζει σε αυτή την περιοχή, την περιοχή των 6 λιμνών, των 2 χωρών που συνορεύει, των ιστορικών, των θρησκευτικών, του θρησκευτικού τουρισμού, των μοναστηριών. Έχει πολλά συγκεκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτά κάνανε και τους Κυπρίους φίλους μας να επισκεπτόμενοι την περιοχή, αλλά και τον Μάιο που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη μεγάλη επιχειρηματική αποστολή, παίρνοντας και από την Κοζάνη οι επιχειρηματίες μαζί μας, παρουσιάσαμε την γαστρονομία μας και κλείσαμε πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες. Τώρα είμαστε έτοιμοι και έχουμε το επόμενο διάστημα μέσα στέλνουμε τα πακέτα στην Κύπρο, όπου καλούμε τους Κύπριους να επισκέπτονται ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες την περιοχή. Συγκριτικά πλεονεκτήματα, δηλαδή ο αγροτουρισμός της περιοχής και η μεταποίηση, η δυναμική μεταποίηση τοπικών προϊόντων, καλλιεργειών όπως η ενδυνάμωση της παιδιάς Φλωρίνης, η φράουλα, η περιοχή καλλιεργούσε φράουλες οι οποίες μπορούν να δυναμώσουν το τοπικό ΑΕΠ αλλά και το εθνικό. Και μάλιστα κάποιος επιχειρηματίας μου έδειξε ένα ποτό, το οποίο αυτό και αν δεν είναι καινοτομία, το οποίο είναι με 37% αλκοόλ από φράουλα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και ένα τοπικό ποτό, είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, δίνοντας θέση εργασία, δυναμώνοντας πάντα τον τόπο και τη χώρα. Σε συνεργασία με την πρόεδρο, θα προσπαθήσουμε, αλλά την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσω ένα, κατά κάποιο τρόπο, ένα business plan, σχετικά με την περιοχή. Το πρώτο βήμα του business plan είναι να κάνουμε water analysis, δηλαδή να αναλύσουμε τις δυνάμεις, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που έχει όλο το πρόγραμμα και τα προγράμματα τα οποία θέλουμε να βάλουμε μπροστά, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε. Αυτά, αν θα τα δείτε στις επόμενες, όχι, στις επόμενες εβδομάδες, όχι από μήνα, θα δείτε ότι την επόμενη φορά που θα έρθει, θα έχουν γίνει κάποια βήματα. Μην περιμένετε φυσικά από μια στιγμή στην άλλη να λύσουμε όλα τα προβλήματα, έτσι. Απλά είπατε, δίνει μια αξιολόγηση των προβλημάτων
και βήμα-βήμα να δείξουμε τα λίγα. Μην νομίζω ότι τις αδυναμίες χρόνο ολόκληρο φέρνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Απλά ελπίζουμε και βοήθεια και τη συνεργασία του κοινωνικού να επιλύουμε ένα-ένα την προβλήματα τα οποία έχει. Στο Δημαρχείο Κοζάνης βρέθηκε χθες η 12μελής αποστολή από την Κίνα, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοχή προκειμένου να δει από κοντά την καλλιέργεια του κρόκου. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Την ευτυχή, νομίζω, συγκυρία, την ευκαιρία να έχουμε εδώ τους εκπροσώπους από το Κινέζικο κράτος, από την Κινέζικα Υπουργεία που ήρθαν να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, να γνωρίσουν την περιοχή, τον συνεταιρισμό, το προϊόν, προκειμένου να δοθεί άδεια για την εξαγωγή του κρόκου στην Κίνα. Νομίζω ένας δρόμος ο οποίος ξεκίνησε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίως με πολύ αγώνα του συνεταιρισμού και του Προέδρου και με την δική μας την υποστήριξη και την προσπάθεια. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Είναι προφανές ότι ο στόχος, ο κρόκος είναι να κατακτήσει τις παγκόσμιες αγορές. Βρίσκεται αυτό το πράγμα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι αναγνωρίζουν όλοι ότι ο κρόκος Κοζάνης είναι ο καλύτερος κρόκος, ο καλύτερος αφράν του κόσμου και προφανώς αξίζει και πρέπει να είναι και στις αγορές της Ασίας. Μπορεί να επιμονήσει και μεγάλη δουλειά και πραγματικά πολύ μεγάλο τρέξιμο. Κατακτώσαμε σήμερα μετά από πιέσεις να έρθει αυτή η περιβόητη επιτροπή των Υπουργείων και των Κοινωνίων από την Κίνα. Είναι ελεκτικός μηχανισμός, δεν έχει καμιά σχέση με εμπόριο. Μετά από τα χωράφια, τον συνδεσμό, την περιφέρεια εδώ με τα τηλεφωνία που είχαμε σήμερα, συχνά κάνουν ερωτήσεις και αυτοί οι άνθρωποι στο τέλος θα μας πούν όσον αφορά για την άδεια. Περιμένουμε, έτσι έχουμε αγωνία, δίνουμε το καλύτερο σε αυτό, μετά τους ελέγχους στα σπίτια, στους παραγωγούς, παντού, για να έχουμε ένα ίσιο αποτέλεσμα και ευτυχίες για τους παραγωγούς. Σεμινάριο με θέμα τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο Κοβεντάριο. Στο σεμινάριο έγινε η κατάλληλη προετοιμασία για περιπτώσεις σεισμού στους παιδικούς σταθμούς. Στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, χθες το απόγευμα έγινε σεμινάριο ενημέρωσης για τους εργαζομένους των παιδικών σταθμών με θέμα διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στους παιδικούς σταθμούς. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κοβεντάριο και η εισηγήτρια ήταν η κυρία Ασημίνα Κούρου, γεωλόγος και προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενημέρωσης του ΟΑΣΠ. Η εκδήλωση αυτή γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης και ταυτόχρονα και παρευρίσκονται εκτός από τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κοζάνης και όλων των άλλων παιδικών σταθμών των όμορων Δήμων, δηλαδή των Σερβίων, του Βελβεντού, ιδιωτική παιδική σταθμή, όπως και η παιδική σταθμή της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου. Αυτή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας είναι η ενημέρωση διαφόρων ομάδων στόχων. Ξέρουμε ότι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς έχουν στα χέρια τους καθημερινά μια ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, μικρά παιδιά, είτε βρέφη είτε νήπια. Πρέπει να είναι λοιπόν ενημερωμένοι, πρέπει να έχουν προετοιμαστεί από σήμερα, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν οποιοδήποτε σεισμικό συμβάν συμβεί στο μέλλον. Η προετοιμασία είναι ο κατάλληλος τρόπος έτσι ώστε να μην έχουμε επιπτώσεις σε μια περίπτωση ισχυρού σεισμικού συμβάντος. Έτσι λοιπόν ο ΟΑΣΠ απευθύνεται σε όλες τις ομάδες στόχους. Σήμερα αυτή η εκδήλωση είναι για τους εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Αύριο όμως σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κοζάνης και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κοζάνης, κάνουμε μια εκδήλωση για την σχολική κοινότητα. Οπότε, στα πλαίσια ενός συνεδρίου που γίνεται στην περιοχή σας, του Safe Κοζάνης, προσπαθούμε να κάνουμε ένα σύνολο δραστηριοτήτων για να ευαισθητοποιηθεί ο τοπικός πληθυσμός, οι αρμόδιοι και βεβαίως όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Με χαρά, η παιδική σταθμή δεχτήκαμε την πρόταση της κυρίας Κούρου, υπεύθυνης εκπαίδευσης ενημέρωσης του ΟΑΣΠ σε θέματα προστασίας και ενημέρωσης για τους σεισμούς, προς τους παιδικούς σταθμούς να μετάσχουμε σε μια ενημερωτική ημερίδα, σεμινάριο, για να παρακολουθήσουν οι εργαζόμενοι βασικά σημεία και, που θα πρέπει να γνωρίζουμε στο πώς θα αντιμετωπίσουμε το σεισμό στους παιδικούς σταθμούς.
Με χαρά λοιπόν, εφόσον δεχτήκαμε την πρόσκληση της κυρίας Κούρου στο πλαίσιο του συνεδρίου που γίνεται αυτές τις μέρες στο ΤΕΗ, από την πλευρά μας ως Δήμος Κοζάνης ενημερώσαμε όλους τους εργαζόμενους των παιδικών σταθμών, τόσο των δημοτικών παιδικών σταθμών, όσο και των ιδιωτικών παιδικών σταθμών της Κοζάνης, αλλά και όμορων Δήμων. Έτσι λοιπόν σήμερα οι συνάδελφοι έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση και θα θέλαμε πραγματικά να ευχαριστήσουμε την κυρία Κούρου για αυτή την πρωτοβουλία. Μεθαύριο Κυριακή 4 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί ο φετινός Λασάνιος Δρόμος Κοζάνης 400. Περίπου δρομήσεις έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, ενώ όσοι επιθυμούν πλέον να συμμετάσχουν θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης που τον διοργανώνει. Περισσότεροι από 400 συμπολίτες μας έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν την Κυριακή 4 Νοεμβρίου το πρωί στο Λασάνιο Δρόμο. Ένας αγώνας που πρόκειται να γίνει θεσμός, όπως μας λέει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Κοζάνης που τον διοργανώνει, Ζήσης Μάρας. Πέρσι έγινε η πρώτη προσπάθεια αναβίωσή του και φέτος έχουμε την προσπάθεια να γίνει ένας θεσμός, να επαναληφθεί. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, στις 11 η ώρα και στις 11 και 4 ξεκινούν αντίστοιχα ο αγώνας των 10 και των 5 χιλιόμετρων. Να αναφέρουμε σήμερα η μέρα Παρασκευή, που βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία των εγγραφών. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στον αριθμό των 400 εγγραφών στα 5 και 10 χιλιόμετρα μαζί. Να πούμε όσοι έχουν κάνει την εγγραφή τους πως αύριο ημέρα Σάββατο 6 με 8 το απόγευμα και Κυριακή πρωί μετά τις 8.30-9 από τα γραφεία στην πλατεία θα γίνει διανομή των αριθμών. Όσοι δεν έχουν προλάβει να εγγραφούν και επιθυμούν να εξαντλήσουν τις τελευταίες θέσεις που έχουν μείνει μπορούν να έρθουν. Έχουμε κάποια κύρωση και μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Να πούμε ότι μας βοηθάει πάρα πολύ ο καιρός. Έχουμε κόσμο που έχει εγγραφεί από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και από Νότια και από Αθήνα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι θα πάρει ένα ωραίο χρώμα όλη η πόλη με αυτό το αθλητικό συμβάν. Ο Χρήστος Μαργαρίτης αμέσως τώρα θα μας πει αν θα συνεχιστούν και αύριο Σάββατο οι ιδανικές για την εποχή καιρικές συνθήκες στη Δυτική Μακεδονία. Αραιή συννεφιά προβλέπει για αύριο Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 9 έως 21, στον όμο Γρεβενών από 10 έως 22 και στον όμο Φλόρινας από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό ήταν κυρίες και κύριοι το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλή σας νύχτα.